Συνάδελφοι, η Ομοσπονδία Μεταλλορύχων Ελλάδας χαιρετίζει το δίκαιο αγώνα που κάνετε και απαιτούμε τώρα να πάρθουν οι απολύσεις πίσω, να καθίσουμε στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων για να λυθούν και όλα τα προβλήματα που θέτω συνδικάτο εδώ και 1,5-2 μήνες με συνεχείς και αλλεπάλληλες κινητοποιήσεις και πιέσεις και μέχρι τώρα η εταιρεία Edimalk αντί να σκύψει επάνω στα προβλήματα που είναι αυτοδίκαια και άπτονται και στις εργατικές νομοθεσίες για να δώσει λύση σε αυτά, τολμά θρασίτατα και απολύει συναδέλφους, τον πρόεδρο που είναι και μέλος του Δοσού της Ομοσπονδίας και τον γραμματέα, αλλά και πριν από αυτούς τους συναδέλφους, θρασίτατα δεν ανανέωσαν τις συμβάσεις δύο άλλων συναδέλφων εργαζομένων, επειδή λέει συμμετείχαν σε απεργία. Με συγχωρείτε, αλλά πού πάμε? Πού βρισκόμαστε? Στην εποχή των Σαπιέριδων? Δεν έχουν καταλάβει αυτές οι εταιρείες εδώ που τους δώσαν όλα τα προνόμια μέσα στις νομοθεσίες για να οικονομήσουν, να κερδοσκοπήσουν? Μόνοι τους το κάνουν. Τι παράγουν τον πλούτο εδώ πέρα? Γιατί δεν σέβονται την εργατική νομοθεσία της χώρας μας? Σε ποια χώρα νομίζουν ότι ήρθαν και πήρανε? Είναι επικειοκράτες? Νομίζουν ότι εδώ είναι η Ζιμπάμπουε? Λοιπόν, η Ομοσπονδία στηρίζει τον αγώνα από την πρώτη στιγμή και έχει ξεσηκώσει όλο το εργατικό κίνημα και όπου μπορεί. Συμπληρωματικά, επειδή έρχονται συνέχεια συμπαραστάσεις για τον αγώνα των εργαζομένων που απαιτούν εδώ και τώρα να επιστρέψουν οι συνάδελφοι στη δουλειά και να λυθούν όλα τα ζητήματα, μεταξύ αυτών των συνδικάτων είναι και το δικό μου συνδικάτο, το συνδικάτο του ΙΓΜΕ, καθώς και μερικά σωματεία από τις άμφισσες που ήδη έχουν βγάλει δελτίο, όπως το Σωματείο Μηχανοτεχνίτης και το Σωματείο Χειριστών, και έπονται και άλλα εργατικά κέντρα. Απαντάμε την επίθεση που δέχονται οι εργαζόμενοι που παράγουν τον πλούτο από τις εργοδοσίες, απαντάμε με μαζική και ταξική πάλι ως απάντηση που δεν θα τα αφήσουμε να πάει έτσι.